Στις 3 Μαρτίου έχουμε το Κατερίνι Ραν στην Πιερία. Η φετινή διοργάνωση είναι επαιτειακή, καθώς πρόκειται για τον 10ο ημιμαραθώνιο. Και έχετε αποφασίσει να τον κάνετε κάπου αλλού, όχι εκεί που γινόταν συνήθως, έτσι δεν είναι? Δώστε μας πληροφορίες. Πώς έχει το ρεπορτάζ? Λοιπόν, για πρώτη φορά γίνεται στην πόλη της Κατερίνης. Να πούμε ότι ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομέων Πιερίας ΖΕΒΣ, μαζί με τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού του Δήμου Κατερίνης, την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και υπό την αιγίδα του. Και ο Δήμος Κατερίνης, λοιπόν, και η Περιφέρεια, και η Περιφέρεια μαζί μας. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σωματείων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων και της Ιεράς Μητροπόλεως Κήτους Κατερίνης, προκυρήσουν τον 10ο επαιτειακό ημιμαραθώνιο. Και 4 φορές και εσείς 5. Ναι. Εξαιρετικά. Και συνάμα έχουμε και τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων, τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος, όπου μπορούν να τρέξουν, να περπατήσουν οικογένεια όλοι. Και φυσικά έχουμε και τον δρόμο των 1000 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών. Τώρα, αυτή η διαδρομή αλλάζει τώρα που πάτε στην Κατερίνη. Ποια θα είναι? Πόσα χιλιόμετρα, από πού θα περάσετε? Ο ημιμαραθώνιος είναι 21.097 χιλιόμετρα. Είναι μια επίπεδη 22. Διαδρομή. 21.097-22. Είναι μια επίπεδη διαδρομή από τις πιο γρήγορες στην Ελλάδα. Μια διαδρομή πολύ ευχάριστη γιατί συνδέει την πόλη της Κατερίνης με τη θάλασσα. Είναι μια παρατεταμένη παραλιακή ζώνη και φόντο έχουμε τα Πιέρια Όρη και τον Όλυμπο. Λοιπόν, εσείς είμαι σίγουρη ότι θα είστε ένας εκ των δρομεών, έτσι δεν είναι? Εμείς βοηθάμε στη διοργάνωση. Βοηθάτε, αλλά τα καταφέρνετε κιόλας, γιατί είστε fitness, κύριε Πούλιο, και μπορείτε και τρέχετε. Έτσι. Τώρα, επαιτειακή διοργάνωση, πολλοί φορείς μέσα, αλλάζει η διαδρομή. Πάτε στην Κατερίνη παραλιακώς, είναι πιο έτσι, ωραία η διαδρομή φέτος. Οι στόχοι ποιοι είναι? Η στόχη είναι να προσελκύσουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, να βγει ο κόσμος έξω. Είναι μια μεγάλη γιορτή για τον Ομοπιερίας, για την πόλη της Κατερίνης. Να βγει όλος ο κόσμος έξω και να έρθουν από όλα τα μέρη. Τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Ήδη ξεκίνησαν οι εγγραφές και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικές. Ανωτελεία. Θα δούμε λοιπόν πόσο έχετε μέρες για να πιαστούν οι στόχοι. Θα ήθελα να βάλουμε στη συζήτηση την Έλενα την Χατζή Ηλιάδου, την παγκόσμια πρωταθλήτρια καράτε από την Πιερία. Κυρία Χατζή Ηλιάδου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Πέριξ TV 100. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη μας χαρά που είστε σήμερα μαζί μας και μάλιστα οι διοργανωτές του Κατερίνη Ραν σας έχουν χρήσει ως πρέσβυρα αυτής της διοργάνωσης. Σας τιμάει ο τόπος σας με αυτόν τον τίτλο, πώς νιώθετε? Νιώθω μεγάλη τιμή για αυτό το συμβάν και έδωσα τον καλύτερο μου αυτό για να βγει μια καταπληκτική δουλειά την οποία και είδα και θα βγει σύντομα στο διαδίκτυο. Βέβαια, τιμάτε και εσείς τον τόπο σας. Είστε ένα αγαπημένο τέκνο της Πιερίας. Είστε παγκόσμια πρωταθλήτρια καράτε με τις διακρίσεις σας αυτή την ηλικία, στην μικρή ηλικία που είστε και μάλιστα είστε πάρα πολλά υποσχόμενοι. Θα θέλαμε να μας πείτε λοιπόν για την συμμετοχή σας σε αυτό το εγχείρημα και για τους αθλητικούς σας στόχους. Οι αθλητικοί μου στόχοι για το 2019 είναι να συνεχίσω να βρίσκομαι στην κορυφή της παγκόσμιας και ολυμπιακής κατάταξης ώστε να καταφέρω να προκριθώ για τους Ολυμπιακούς, όπου είναι ο μεγαλύτερος μου στόχος. Και ελπίζω να ξανακάνω περήφανη τη χώρα μου, την Ελλάδα και την Κατερίνη που εκπροσωπώ και εύχομαι το 2020 να τα καταφέρουμε και να κατακτήσουμε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Σας το ευχόμαστε και εμείς. Πόσο χρονών είστε, κυρία Χατζηλιάδου? 5. Πολύ νέα λοιπόν, 25 ετών, είστε πολλά υποσχόμενοι, ευχόμαστε να κατακτήσετε και το Ολυμπιακό μετάλλιο που επιθυμείτε. Τώρα, όσον αφορά το Κατερίνη Ραν, ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος σας, τι ακριβώς θέλετε να πετύχετε? Μέρος των εσόδων θα δοθεί και σε ένα θύμα τροχαίο της περιοχής, έτσι δεν είναι? Το σκεπτικό είναι να λάβουν μέρος όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι σε αυτή τη διοργάνωση, στο 10ο Διεθνή Μαραθώνιο, και να είναι μια γιορτή για όλους μας, μια αθλητική γιορτή, φυσικά να προβληθεί η πόλη μου, που είναι μια υπέροχη πόλη, συνδέει βουνό με θάλασσα, είναι μια ιστορική περιοχή, και ελπίζω να συνδεθεί αυτό το αθλητικό γεγονός με τον τόπο μου και σαν πρέσβυρας που είμαι
Ελπίζω να προωθήσω αυτό το μήνυμα, να δώσω ένα μήνυμα αθλητικό σε όλους τους ανθρώπους να έρθουν κοντά στον αθλητισμό. Είναι ένας τρόπος να έρθουν πιο κοντά στον αθλητισμό και φυσικά να βοηθηθεί και ο συνάνθρωπός μου, ο Γιώργος, που είχε πάθει τροχαίο και βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Προσωπικά ήταν φίλος μου, είναι φίλος μου δηλαδή, και ελπίζω να γίνει καλά, αλλά... Μακάρι να συγκεντρωθούν, μακάρι λοιπόν να πάει καλά η διοργάνωση, να συγκεντρωθούν πολλά χρήματα να βοηθηθεί το παλικάρι που είχε το τροχαίο, ο Γιώργος ο Ιωαννίδης, που όπως λέτε ήταν προσωπικός, είναι προσωπικός σας φίλος. Εσείς θα τρέξετε, κυρία Χατζηλιάδου? Εγώ εκείνη την μέρα θα βρίσκομαι σε προολυμπιακό τουρνουά του καράτε στις 3 Μαρτίου, οπότε δεν νομίζω να παρίσταμε εκείνη την δύσκολο. Μέρα. Εκτός και αν προκύψει κάποιος τραυματισμός και δεν μπορώ να συμμετέχω στο συγκεκριμένο τουρνουά. Όχι, δεν θέλουμε να τραυματιστείτε σε καμία περίπτωση. Εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε που σήμερα ήσασταν εδώ στην συντροφιά μας και μας μεταφέρατε αυτή την καλή διάθεση, την αγάπη για τον αθλητισμό και το μήνυμα να τρέξουν όσο το δυνατόν περισσότεροι για να γίνει και γνωστή η Κατερίνη η πόλη σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Πούλιο, να δώσω το λόγο σε εσάς και ήθελα να μου πείτε πού ακριβώς θέλετε να φτάσει αυτή η ιστορία με το Κατερίνη Ραν, 10η επετειακή διοργάνωση. Ποιος θα ήταν ο στόχος που θέλετε να πετύχετε, πόσοι θα θέλατε να τρέξουν για να πείτε ναι, τα καταφέραμε και φέτος? Ο στόχος μας είναι πολύ υψηλός, δηλαδή θέλουμε ό,τι καλύτερο από το θέμα διοργάνωσης, είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε όλο τον κόσμο, όλη την Ελλάδα, από όλα τα μέρη της Ελλάδας να έρθουν και από το εξωτερικό, έχουμε εγγραφές, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα και θέλουμε να σπάσουμε ρεκόρ. Πώς ήταν πέρυσι, θυμίστε μας λίγο. Πέρυσι ήταν γύρω στους 1.500 αθλητές. Φέτος τώρα θα πρέπει να ξεπεράσετε τους 2.000. Να ξεπεράσετε τους 2.000, να ανεβεί ο πύχης πολύ πιο ψηλά. Υπάρχει χρόνος. Εμείς θα διαφημίζουμε το Κατερίνη Ραν. Νομίζω ότι έχετε την καλύτερη πρέσβυρα που θα μπορούσατε να έχετε, την Έλενα Χατζηλιάδου, την παγκόσμια πρωταθλήτρια καράτη. Είναι εξαιρετικό το διαφημιστικό τρέιλερ που τρέχει, που η ίδια τρέχει στην πόλη, την προβάλλει και μάλιστα έτσι με αυτό το ωραίο πρόσωπο, την αθλητική φυσιογνωμία, μια διακεκριμένη αθλήτρια στον ελληνικό χώρο και εδώ στην πολύ γνωστή στην και αγαπητή στην Βόρεια Ελλάδα. Ευχόμαστε λοιπόν ο στόχος να επιτευχθεί. Έχετε μαζί σας και όλους τους φορείς περιοχής. Νομίζω ότι είστε πολύ καλά φέτος. Ναι, έχουμε πάρα πολλούς φορείς, είναι κοντά μας όλοι οι φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, έχουμε εθελοντικές οργανώσεις, δεκάδες εθελοντές. Έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ, θέλουμε να πετύχουμε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα. Δηλαδή όλα συμβάλλουν για να πετύχει αυτός ο αγώνας. Τα μηνύματα είναι θετικά, θα έχουμε μπάντες, θα έχουμε μουσική στους δρόμους, μουσικά σχήματα, θα είναι μια γιορτή, μια γιορτή του αθλητισμού. 3 Μαρτίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κατερίνη. Αυτό που δεν είπαμε και πρέπει να το πούμε και έχει νόημα είναι ότι το ταξίδι για την Κατερίνη του Αθανάσιου Σταθακόπουλου στα μετάλλια του Κατερίνη Ραν. Τι ακριβώς είναι αυτό, για να δώσετε μας περισσότερες πληροφορίες. Είναι το από έναν καταξιωμένο συντοπίτη μας ζωγράφο που έκανε... Ζωγράφισε το τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου που μετέπειτα μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Που το αγάπησαν όλοι, που το τραγούδισε όλη η Ελλάδα, που το συνέδεσε με την Κατερίνη. Το τρένο φεύγει στις 8, ταξίδι για την Κατερίνη. Είναι αποτελεί η εικόνα του πρότυπου επαιτειακού μεταλλίου μας. Είναι, δηλαδή, είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετική είναι μια ιδέα... η σκέψη του, το ταξίδι για την Κατερίνη, του Αθανάσιου Σταθακόπουλου, να φαντάζει έτσι αγέροχος ο Όλυμπος, να φέρνετε το τρένο αυτό έτσι. Που έγινε γνωστό και αγαπήθηκε, να συνδέεται με την πόλη και μπράβο που σκεφτήκατε να το βάλετε στα μετάλλια. Ναι, είναι μια πολύ καλή ιδέα και δείχνει ότι το τρένο έχει προορισμό την Κατερίνη με φόντο τα Πιέρια Όρη και τον Όλυμπο.